Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι αρχές στη Βουλγαρία με την πύρινη λέλαπα να καίει τα πάντα στο πέρασμά της στις περιοχές Τοπολόβγραντ, Ιβαΐλοβγραντ, Σβίλεγκραντ αλλά και στον οικισμό Στούντενα. Μάλιστα, σύμφωνα με τις βουλγαρικές αρχές, η πυρκαγιά σε δάσος κονοφόρων στη Στούντενα του Δήμου Σβίλεγκραντ κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή. Η φωτιά που καίει κοντά στα ελληνικά σύνορα και τον Εύρο ανησυχεί ιδιαίτερα τις υπηρεσίες της πυροσβεστικής στη γειτονική χώρα. Η πυρκαγιά εξαπλώνεται ραγδαία λόγω των ισχυρών ανέμων και απειλεί τα χωριά Ντεβρίσκα, Μόγκυλα στα βόρεια και Ράβνα Γκόρα στα νότια. Ο δήμαρχος του Σβίλεγκραντ Αναστάς Κάρτσεφ ενημέρωσε ότι η πυρκαγιά είναι αιχμής και καλύπτει κυρίως δάσους κονοφόρων ενώ επηρεάζονται και πολυετείς καλλιέργειες. Это я в метре в 10 стою от пожара. Температура. Температура градусов невозможно держать. Не му дайте цикачу верхову. Το τελευταίο 24ωρο στη Βουλγαρία κατασβέστηκαν 228 πυρκαγιές. Αυτό ανακοινώθηκε από την πυροσβεστική. Ευτυχώς δεν υπάρχουν θύματα και οι 181 από αυτές τις πυρκαγιές δεν προξένησαν υλικές ζημιές. Οι πιο θυγμένες περιοχές βρίσκονται στην νοτιοανατολική Βουλγαρία και γύρω από το Σβίλεγκραντ καίγονται 100.000 στρέμματα στις επικράτειες 7 οικισμών. Η φωτιά κινείται προς τα σύνορα με την Τουρκία. Ταυτόχρονα, πυρκαγιά έφτασε στη Βουλγαρία από τη Βόρεια Μακεδονία, αλλά ευτυχώς οι πυροσβέστες την έθεσαν υπό έλεγχο. Πυρκαγιά είχε κλείσει και την εθνική οδό προς τη Βάρνα, αλλά και αυτή η κατάσταση έκτακτες ανάγκες ξεπεράστηκε. Μεγάλη φωτιά μενόταν γύρω από το θέρετρο Χισάρια και στην περιοχή υπάρχουν πυροσβέστες και εθελοντές που περιμένουν την κατάσταση να τεθεί ολοκληρωτικά υπό έλεγχο. Η κατάσταση στην περιοχή Χάσκοβο είναι κρίσιμη με την πυρκαγιά να έχει κάψει περισσότερα από 15.000 στρέμματα διαφόρων ειδών βλάστησης και 13 σπίτια, ενώ οι δήμοι Τοπολόβγραντ, Ιβαΐλοβγραντ έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και δεκάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί. Δύσκολη εικόνα και στο Ντούμποβετς του Δήμου Λιούμπιμετς. Οι πυρκαγιές κοντά στο χωριό Ιβαΐλοβγραντ Κορνοσέλτσι και στο χωριό Τοπόλοβγραντ Σρέμε εξακολουθούν να είναι ενεργές. Στον Κορνοσέλτσι κάηκαν 10 σπίτια εκ των οποίων τα 2 ή 3 κατοικούνται, ενώ στο Σρέμε η φωτιά κατέστρεψε 3 σπίτια, αγροτικά κτίρια και 6 αυτοκίνητα. Ο δρόμος μεταξύ Σβίλεγκραντ και Τοπόλοβγραντ είναι κλειστός λόγω καπνού από τη φωτιά που καίει στην περιοχή του όρου Σακάρ, ανακοίνωσε η περιφερειακή διοίκηση του Χάσκοβο.